Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε και ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά μαθητές είμαστε, μαθητές του Ιησού Χριστού, που μαθητεύουμε μαζί με εσάς, όλοι μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με μία ανώνυμη φίλη μας και διαβάζω. Καλησπέρα σας, σας χαιρετώ στο όνομα του Χριστού. Είμαι 19 χρονών και αναγεννημένη, βαφτισμένη με Πνεύμα Άγιο, αλλά εξακολουθώ να μην μπορώ να καταλάβω ή και να δεχτώ κάποια πράγματα του Θεού. Βλέπω πως η καρδιά μου αδυνατεί να δεχτεί ορισμένα πράγματα του Θεού, όπως ο γάμος και η ενδυμασία που πρέπει να έχει η γυναίκα και σκληρύνομαι. Κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, προσπαθώ να είμαι σε αγιασμό, προσευχή, σε πλήρωση Πνεύματος Αγίου, σε ακρόαση του Λόγου του Θεού, μελέτη της Γραφής και σε κοινωνία με τα αδέλφια μου. Αλλά όμως δεν βλέπω διαφορά. Το αποτέλεσμα είναι να νιώθω πίεση και θλίψη, στενοχώρια και πικρία ιδιαίτερα με τον εαυτό μου, μερικές φορές όμως ο Θεός να με συγχωρέσει, έχω και παράπονα με τον Κύριο. Δεν μπορώ να ελέγξω τους διαλογισμούς μου και σκληρώνομαι τόσο που νιώθω παρακόρητη. Τι μου προτείνετε να κάνω ώστε να διορθωθεί η κατάσταση και να μην βρίσκομαι σε σύγχυση? Αγαπητοί μου φίλοι, θα ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημά σου. Τι μου προτείνετε να κάνω ώστε να διορθωθεί η κατάσταση και να μην βρίσκομαι σε σύγχυση? Η κατάσταση διορθώνεται σύμφωνα με το Λόγο του Θεού πάρα πολύ εύκολα και επίσης πρέπει να ξέρεις ότι όλα τα προβλήματα της ζωής μας τα οποία αντιμετωπίζουμε έχουν λύση και η λύση βρίσκεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Θέλω να θυμηθώ κάτι από την προσωπική μου ζωή όταν ήμουνα στη ηλικία γυμνάσιο, τότε δεν υπήρχε λύκειο, γυμνάσιο ήταν εξατάξιο. Σχετικά ήμουν καλός μαθητής και στα μαθηματικά ιδιαίτερα αρκετά καλός μαθητής, ώστε από τα μαθήματα, από τις ασκήσεις, τα προβλήματα των μαθηματικών που είχαμε, πολλές φορές τα έλυνα όλα, μου έμεινε ένα πρόβλημα, αγωνιζόμουν, δεν μπορούσα να το λύσω. Πήγαινα στο σχολείο, με ρωτάγαν το λύσες, όχι, υπήρχε κάποιος που λέγε εγώ το λύσα. Και την επόμενη μέρα το ίδιο, και την επόμενη μέρα το ίδιο. Και πήγα και τον βρήκα, του λέω, άδερφε, πώς καταφέρνεις και λύνεις αυτά τα δύσκολα προβλήματα? Και μου απάντησε κάτι που με εξέπληξε. Μου λέει, είναι πολύ εύκολο. Λέω, γιατί? Γιατί έχω λυσάρι. Έχω το λυσάρι που βρίσκω τις λύσεις όλων των προβλημάτων που έχουμε να διαβάσουμε. Τότε συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει κάποιος που να σου δίνει έτοιμες τις λύσεις. Τώρα που μεγάλωσα, αρκετά βέβαια, κατάλαβα ότι έχω ένα καινούριο λυσάρι για τα πράγματα της ζωής μου και αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού βρίσκω όλες τις λύσεις όλων των προβλημάτων μου. Και όχι μόνο εγώ, αλλά και οποιοδήποτε άνθρωπος εξητήσει τη λύση των προβλημάτων του, το βέβαιο είναι ότι θα το βρει μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μέσα στο Λόγο του Θεού. Γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού
που σώζει τελικά αυτόν που το πιστεύει. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να βρίσκουμε τις λύσεις των προβλημάτων μας, ανοίγοντας τη γραφή μας, εξητώντας από το Θεό να μας δώσει την κατάλληλη απάντηση. Παραδείγματος χάρη, εάν θέλω να κάνω τη γυναίκα μου ευτυχισμένη, η γραφή λέει τον τρόπο. Πώς θα την κάνω? Θα την αγαπάς, θα την περιθάλπτεις, θα την φροντίσεις, θα την εκτρέφεις, δεν θα της χαλάς χατήρι. Θα την αγαπάς όπως ο Χριστός την Εκκλησία. Να την κάνεις εύκολα ευτυχισμένη. Όταν έχεις πρόβλημα με κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι εχθρός σου και έχεις πρόβλημα, τι θα κάνεις? Υπάρχει λύσεις μέσα στο Λόγο του Θεού. Θα ταπεινωθείς και θα βρεις χάρη ενώπιον του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Τώρα όμως ας έλθουμε στο δικό σου ερώτημα, που το δικό σου ερώτημα βασικά είναι πώς θα ελέγξω το πρώτο, τελευταίο στη σειρά όπως θα έχεις γράψει, πώς θα ελέγξω τους διαλογισμούς μου καθώς κλήρυνομαι και νιώθω απαρηγόρητη. Τι πρέπει να κάνω? Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππισίους λέει: «Μη μεριμνάτε περί μηδενός». Τι σημαίνει μέριμνα? Ανήσυχη σκέψη, συνεχής φροντίδα, αγωνία, φόβος. Και υπάρχουν αιτίες απάνω σε αυτό που μπορεί ο άνθρωπος να έχει ανήσυχη σκέψη, αγωνία, φόβος, συνεχή φροντίδα. Εσένα λοιπόν το βασικό σου πρόβλημα τώρα είναι ότι σκληρύνεσαι και οι διαλογισμοί σε ταλαιπωρούνε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος: «Μη μεριμνάτε περί μηδενός». Αλλά εφόσον υπάρχει μια μέριμνα μέσα σας, στη ζωή σας, τότε τι θα κάνετε? Για κάθε πράγμα που σας απασχολεί, πηγαίνετε μέσα στο ταμείο σας και γνωρίστε τα ζητήματά σας προς το Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Δηλαδή μπες μέσα στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα, όπως λέει ο Χριστός, τακτοποίησε τη σχέση σου με το Θεό και με τους ανθρώπους, δηλαδή εξομολογήσου στον Κύριό μας τις αμαρτίες σου, περίγραψέ τις, μετανόησε για αυτές, παρετήσου από αυτές, πρώτον. Δεύτερον, τακτοποίησε τη σχέση σου με τους ανθρώπους, δηλαδή αν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάτι εναντίον σου, υπάρχει ή εσύ έχεις κάτι εναντίον κάποιου ανθρώπου, συγχώρεσέ τους, προσευχήσου για αυτούς ο Θεός να τους ευλογήσει, δικαιολόγησέ τους ό,τι έχεις εναντίον τους για να μπορέσεις να τους αγαπήσεις, και στη συνέχεια τρίτον πήγαινε στον Κύριο, ζήτα το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία, και ο Θεός επειδή συγχώρεσε τις αμαρτίες των άλλων θα συγχωρέσει τις δικές σου. Έτσι λοιπόν τακτοποιημένος με τη σχέση σου, στη σχέση σου με το Θεό πρώτα και με τους ανθρώπους ύστερα, φέρε τώρα μετευχαριστίας, δηλαδή με πίστη ότι ο Θεός σ' ακούει, και εφόσον σ' ακούει και σ' ακούει γιατί ζητάς κάτω το θέλημά του, και εφόσον σ' ακούει, εξάπαντος θα σου απαντήσει. Γιατί και αυτό είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Αυτή λέει η γραφή είναι η παρησία την οποία έχομεν προς τον Θεό, ότι αν ζητώμεν κάτι κατά το θέλημα αυτού μας ακούει. Και αν εξεύρωμεν ότι μας ακούει, ό,τι αν ζητήσωμεν εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμεν παρά αυτού. Άρα λοιπόν, όταν ξέρεις ότι σ' ακούει, γιατί ζητάς κατά το θέλημά του και πράττεις κατά το θέλημά του, όπως τώρα παραδείγματος χάρη, αυτό που λέμε, που μπαίνεις μέσα στο ταμείο σου, στο δωματιό σου, τακτοποιείσαι με τα δικά σου αμαρτήματα ενώπιον του Θεού, με τις σχέσεις σου με τους ανθρώπους, ζητάς το αίμα του Χριστού, μετανοείς, παρετήσε από όλα σου τα λάθη, τότε φέρε το συγκεκριμένο ζήτημά σου εν προκειμένου τους διαλογισμούς σου που σε κάνουν να σκληρύνεσαι και να νιώθεις απαραγόρητη, ευχαρίστησε το Θεό που σ' ακούει και ευχαρίστησε τον το Θεό γιατί θα σου απαντήσει, θα λύσει το πρόβλημά σου, θα τακτοποιήσει το ζήτημά σου, και δια της προσευχής και της δεήσεως γνώρισε το ζήτημά σου αυτό προς τον Κύριο. Και τότε θα αρχίσει το έργο του Θεού, θα αρχίσει να ενεργεί ο Θεός. Η πρώτη ενέργεια του Θεού που θα κάνει είναι η ειρήνη του Θεού που ξεπερνά, υπερέχει όλη τη λογική πάντα νου,
θα διαφυλάξει τελικά την καρδιά σου και τα διανοήματά σου δια του Ιησού Χριστού. Θα φυλάξει την καρδιά σου από τους διαλογισμούς, τα διανοήματά σου από τις σκέψεις. Και μάλιστα με την επέμβαση του Ιησού Χριστού. Και όταν θα συμβεί αυτό, τότε ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σου. Από εκεί και πέρα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο εύκολα, γιατί λέει η Γραφή στην Επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο 1 Θεσσαλονικείς, έψιλον κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης, που ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σου όπως είπαμε, θα σας αγιάσει ολοκλήρως και θα διατηρήσει το πνεύμα σας, την ψυχή σας και το σώμα σας άμεμπτο εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το τρίτο πράγμα που θα κάνει ο Χριστός, ο Θεός, σε απάντηση τη συγκεκριμένη προσδιορισμένη από το Λόγο του Θεού προσευχή σου, θα είναι το πρώτο να σε φυλάξει στην καρδιά σου και στη σκέψη σου από τις επιθέσεις του εχθρού. Το δεύτερο είναι να είναι μαζί σου ο Θεός της ειρήνης. Και το τρίτο είναι ο Θεός της ειρήνης να σε αγιάσει ολοκλήρως, ώστε να είσαι άμεμπτη μέχρι να έρθει ο Χριστός να σε παραλάβει. Και στη συνέχεια, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέγει στο Λόγο Του, ο δε Θεός της ειρήνης, και διαβάζω από το ΙΓ κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους και το 20 εδάφιο, 21, θα σας καταρτήσει εις πάνεργων αγαθών δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού ενεργών μέσα σας ό,τι είναι βάρεστον εις αυτόν. Θα έρθει λοιπόν, θα σε καταρτήσει, θα σε πληροφορήσει με το Λόγο Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο, με την παρουσία Του, ώστε θα σε καταρτήσει σε κάθε έργο αγαθό για να εκτελείς το θέλημά Του. Θα σε καταρτήσει για να μπορείς να εκτελείς το θέλημά Του σε κάθε έργο αγαθό, καθώς θα ενεργεί μέσα σου το ευάρεστον ενώπιον αυτού. Δηλαδή θα φέρνει μέσα σου το ευάρεστο σε αυτόν, θα σου φανερώνει το θέλημά του και θα σου δίνει και τη δύναμη να το εκτελείς. Και έτσι θα είσαι ένας άνθρωπος κατηρτισμένος από το Θεό, εκπαιδευμένος από το Θεό, στο να γνωρίζεις τι είναι το θέλημά του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και θα σου δίνει και τη δύναμη να το εκτελείς. Και το αποτέλεσμα είναι θρίαμβος, καθώς λέγει στην επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους, λέγοντας «Ο δε Θεός της ειρήνης πάλι, ταχαίως θα συντρίψει το σατανά κάτω από τους πόδας σου». Θα σε κάνει δηλαδή μια ευτυχισμένη, ευλογημένη, θριαμβεύουσα χριστιανή δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, καθώς ο Θεός της ειρήνης, τον οποίον πας να βρεις, γιατί αυτό το οποίο χάνεις στην πραγματικότητα με τους διαλογισμούς σου και τη σκέψη σου και σκληρίνεσαι, είναι η ειρήνη του Θεού. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεσαι είναι η ειρήνη του Θεού να έρθει απάνω σου, να έρθει μέσα σου. Και όπως είπαμε, η ειρήνη του Θεού έρχεται όταν μπει στο ταμείο σου και όλα τα ζητήματά σου, εν προκειμένου τη σκέψη σου, τους διαλογισμούς σου, τους φέρεις μετευχαριστίας ενώπιον του Θεού, προσευχηθείς και δεηθείς για να βρει ο Θεός και να ενεργήσει πάνω σε αυτά, και τότε η ειρήνη του Θεού που υπερέχει παντανού θα σε διαφυλάξει δια του Ιησού Χριστού και στις καρδιά σου και στους διαλογισμούς. Στη συνέχεια ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σου, και στη συνέχεια ο Θεός της ειρήνης θα σε αγιάσει ολοκλήρως, σώμα, ψυχή και πνεύμα, ώστε να είσαι άμεμπτη στην παρουσία Του. Όλα αυτά ο Θεός θα τα κάνει, δεν κάνει τίποτα. Στη συνέχεια ο Θεός της ειρήνης θα σου αποκαλύψει το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και θα σε καταρτήσει σε αυτό, και τέλος θα σου δώσει δύναμη να εκτελείς το θέλημά Του αυτό σύμφωνα με το ευάρεστο, με αυτό το οποίο ευαρεστεί το Θεό. Και εν τέλει ο Θεός της ειρήνης θα συντρίψει και τον σατανά κάτω από τα πόδια σου και θα σου χαρίσει μια ζωή ευλογημένη, αγία και καθαρή. Τώρα ας δούμε όμως τις αιτίες που
που έρχονται οι διαλογισμοί και σκληρύνεσαι, όπως είπες. Η πρώτη αιτία είναι ο γάμος. Και μάλιστα ο γάμος, πότε θα παντρευτώ, αν θα παντρευτώ και μέχρι να παντρευτώ πώς δεν θα έχω σαρκικές σχέσεις. Όλα αυτά είναι στο χέρι του Θεού. Εσύ αρκεί να το θέλεις. Δηλαδή και τον άντρα σου, αδελφή μου αγαπητή, ο Θεός τον έχει έτοιμο και θα στον αποκαλύψει, εφόσον εσύ έχεις ελευθερωθεί από όλες τις μέρημνες και από όλες τους διαλογισμούς και τις σκέψεις και είσαι μέσα στο θρίαμβο του Θεού, θα σου φανερώσει γρήγορα τον άντρα σου που έχεις ετοιμάσει, θα στον εμπιστευθεί για να τον κάνεις ευτυχισμένο, αλλά και θα σε εμπιστευθεί σε αυτόν για να σε κάνει ευτυχισμένη. Άρα λοιπόν όλα ξεκινάνε από το να ελευθερωθείς από την αγωνία σου και από τη σκέψη σου. Και αυτό θα γίνει, όπως περιγράψαμε πριν, μόνο με το Θεό της ειρήνης, που θα αρχίσει από την είσοδό σου στο ταμείο σου με συγκεκριμένο στόχο να έλθει ο Θεός, η ειρήνη του Θεού και ο Θεός της ειρήνης να αναλάβει τη ζωή σου. Τώρα, ως προς την ενδυμασία σου, τα πράγματα είναι πιο απλά, μη βάζεις βάρος. Δύο πράγματα λέει ο Θεός για την ενδυμασία σου. Το πρώτο πράγμα, το οποίο θεωρείται βδέλυγμα ενώπιον του Θεού και είναι καταγεγραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, στο Δευτερονόμιο, στο ΚΒ και στο 22 κεφάλαιο και στα 5 εδάφιο, λέγοντας «Η γυνή δεν πρέπει να φορέσει το ανίκον στον άντρα και ο άντρας δεν πρέπει να ενδυθεί τη στολή της γυναικός, γιατί οι πράτοντες τούτο είναι βδέλυγμα εις Κύριον των Θεών σου». Δηλαδή, ο πρώτος βασικός νόμος και κανόνας που είναι βδέλυγμα στο Θεό είναι ο άντρας να μην φοράει γυναικεία ρούχα και η γυναίκα να μην φοράει αντρικά ρούχα. Τώρα, ο Θεός θα σου δίνει σοφία και θα καταλαβαίνεις πάρα πολύ εύκολα στην εποχή μας, γιατί κάθε εποχή, αλλά και κάθε χώρα και κάθε περιοχή του πλανήτη έχει διαφορετικά έθιμα και ήθη ως προς την ενδυμασία. Διαφορετικό στολισμό, διαφορετικό ρουχισμό. Αλλά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, εκτός από τα τελευταία χρόνια στο δυτικό κόσμο, που έχει δημιουργηθεί η μόδα του unisex και δεν είναι καθόλου ευάρεστη στον Θεό αυτό, θα γνωρίζονται εύκολα η αντρική ενδυμασία από τη γυναικεία. Και ο Θεός θα σου δίνει και τη σοφία την κατάλληλη και τη σύνεση την κατάλληλη για να φοράς όχι ανδρική ενδυμασία αλλά γυναική ενδυμασία, γιατί είναι γεγραμμένο ακόμη στον Σοφωνία, τον προφήτη, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο, «Και εν τη ημέρα της θυσίας του Κυρίου θέλω εκδικηθεί», ο Θεός λέει, μιλάει, «τους άρχοντας και τα τέκνα του βασιλέως και όλους τους ενδεδειμένους ενδύματα αλότρια». Αλότρια δηλαδή σημαίνει ο άντρας να φοράει γυναικεία και η γυναίκα να φοράει αντρικά ρούχα. Είναι πολύ κακό στα μάτια του Θεού, το περιγράφει ως βδέλυγμα, δηλαδή το βδελίτεται, το συχαίνεται ο Θεός να βλέπει έναν άντρα να φοράει ρούχα γυναικείας και μια γυναίκα να φοράει ρούχα αντρικά, ανάλογα με την εποχή στην οποία ζει και ανάλογα με την περιοχή στην οποία κατοικεί. Αλλά υπάρχει και μια άλλη περιγραφή στην Καινή Διαθήκη γυναικεία ενδυμασία. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου, της πρώτης προς τον Τιμόθεο και το 9 εδάφιο. «Ως αυτός δε και γυναίκες εν καταστολή κοσμία», δηλαδή με στολή κόσμια, να μην προκαλεί δηλαδή με την μη κοσμιότητά της σκάνδαλο είτε στις γυναίκες είτε στους άντρες. Πρέπει να είναι κοσμία η στολή της γυναικός και μάλιστα να στολίζει τον εαυτό της με εδώ και σοφροσύνη. Με εδώ δηλαδή με σεμνότητα. Να στολίζει τον εαυτό της με σεμνότητα και σοφροσύνη. Δηλαδή τρία χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η γυναίκα στην ενδυμασία της. Πρώτον, κοσμία φορεσιά, κοσμία ενδυμασία. Κόσμια ό,τι περιγράφεται μέσα από την όμορφη αυτή ελληνική λέξη. Κοσμιώτης.
δηλαδή σεμνότης, σοφία από το Θεό, να έχει μία ωραία εικόνα και να στολίζει τον εαυτό της με σεμνότητα, με εδώ, εδώ είναι το αίσθημα, αυτό το οποίο προκαλεί, εάν δεν το έχεις, ντροπή. Εάν δηλαδή δεν στολίζεσαι, δεν τίνεσαι με εδώ, τότε προκαλείς ντροπή, ντρέπεται ο άλλος που σε βλέπει, αλλά κανονικά πρέπει και εσύ να ντρέπεσαι που σε βλέπει. Δηλαδή γυμνώτης, να μην καλύπτονται το σώμα, παραδείγματος χάρη αυτό που επικρατεί πάρα πολύ τώρα στην κοινωνία μας και στην πατρίδα μας, τα καυτά shorts, τα γυμνά, αυτά τα ρούχα τα οποία δεν κρύβουν την ασχημοσύνη της γυναίκας, τη γύμνωση της γυναίκας. Με εδώ λοιπόν και με σοφροσύνη, αλλά και με σοφία. Δηλαδή να μην είναι πράγματα τα οποία προκαλούν γέλιο ή σκάνδαλο ή ντροπή. Όχι ακραίες καταστάσεις. Να καλύπτεται το σώμα και να καλύπτεται με σοφροσύνη το σώμα. Και στους συνδυασμούς, όλους τους συνδυασμούς. Άρα λοιπόν, δύο είναι τα χαρακτηριστικά του θελήματος του Θεού για την ενδυμασία της γυναίκας. Το πρώτο είναι η αλότρια ενδυμασία που δεν αρέσει στο Θεό και τη βδελίτεται ο Θεός, δηλαδή ο άντρας να φοράει γυναικεία ρούχα και η γυναίκα να φοράει αντρικά ρούχα. Και το δεύτερο είναι με κοσμία στολή, εν καταστολή κοσμία, κοσμία όπως λέει το κείμενο, δηλαδή με ενδυμασία κόσμια και στολισμένη με εδώ και σοφροσύνη. Και όχι να στολίζουν τους εαυτούς τους με πλέγματα ή χρυσό ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή. Και αρνητικά να μην στολίζουν τον εαυτό τους με πλέγματα, με περίεργες κομμώσεις, με χρυσό ή μαργαρίτας ή ενδυμασία πολυτελή. Αυτά τα πράγματα δεν αρέσουν στο Θεό. Άρα η ενδυμασία είναι πολύ απλό για τον άντρα και για τη γυναίκα, ώστε να είναι ευάρεστη στο Θεό. Με κοσμιότητα, με σοφροσύνη και με τροπή. Τόσο απλά. Και να αποφεύγεται παντελώς η αλότρια ενδυμασία που είναι βδέλυγμα στα μάτια του Θεού. Αλλά και επιπλέον ο στολισμός να μην είναι με χρυσάφια, με μαργαρίτια ή με πλέγματα ή με πολυτελείς ενδυμασίες. Και ο Απόστολος Πέτρος το περιγράφει αρκετά καλά στην πρώτη του επιστολή λέγοντας: ο στολισμός των γυναικών στο τρίτο κεφάλαιο και στο τρίτο εδάφιο ας είναι όχι ο εξωτερικός, δηλαδή ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, της πολυτελού συνδύσεως, αλλά ο στολισμός της γυναίκας να είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας που είναι και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και του ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι ιδιαιτέρως πολύτιμο. Δηλαδή η γυναίκα να στολίζει τον εαυτό της με το πράο και ησύχιο πνεύμα. Η σεμνότητα δηλαδή είναι απαραίτητη στη συμπεριφορά του ανθρώπου, γι' αυτό και είναι γραμμένο ακόμη πιο σοβαρά, θα τολμούσα να πω τη λέξη αυτή, στο ΙΒ κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους, το 28 εδάφιο διαβάζω: «Δια τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, δια της οποίας λατρεύομεν εμβαρέστος των Θεών, πώς, με τα εδούς και ευλαβίας». Δηλαδή με ντροπή λατρεύουμε το Θεό. Και η ντροπή σεμνότητα, αλλά σεμνότητα και στην εξωτερική εμφάνιση και στον εξωτερικό άνθρωπο, αλλά και στον εσωτερικό άνθρωπο. Η σεμνότητα λοιπόν είναι του εξωτερικού ανθρώπου ως προς την εμφάνιση, του εσωτερικού ανθρώπου ως προς την πίστη και τη συμπεριφορά.
και τα συνδέει, γιατί έτσι μπορούμε μόνο να λατρεύουμε ευαρέστως το Θεό, με την ευλάβεια που είναι ο φόβος του Θεού ο ιδιαίτερος, με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Πώς λοιπόν λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό? Με εδώ και ευλάβεια. Άρα αγαπητοί μου ανώνυμοι φίλοι, αδελφοί, μη φοβάσαι, ο Θεός θα είναι μαζί σου εάν περπατήσεις κατά το θέλημα του Θεού. Εάν πας όλα τα προβλήματά σου στον Κύριο. Εάν σε απασχολεί λοιπόν ο διαλογισμός σου, πήγαινε τον στον Κύριο σαν μέρημνα. Αν σε απασχολεί ο γάμος σου, πήγαινε τον στον Κύριο σαν μέρημνα. Αν σε απασχολεί και η ενδυναμασία σου, πήγαινε τη στον Κύριο. Αν σε απασχολεί σαν μέρημνα. Και ο Θεός θα ενεργήσει, όπως περιγράψαμε, κατά τρόπο θαυμαστό, θα σε ελευθερώσει, θα σε ευλογήσει και θα τον δοξάζεις. Ο Θεός να είναι μαζί σου, καλή μου. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Συνεχίζουμε με τον αγαπητό Πάνο. Αγαπητά αδέλφια, εν Χριστώ Ιησού, αγαπητέ αδελφέ Κοροβέση, γεια σας και ο Θεός πάντοτε να είναι μαζί σας. Είμαι μπερδεμένος με το βάφτισμα στο εξής. Σε τι νοστό όνομα πρέπει να βαφτιστούμε? Εσείς βαφτίζεστε, από ό,τι κατάλαβα, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το λέει βέβαια σε ένα εδάφιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, προς το τέλος είναι σωστό αυτό? Γιατί κάπου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο όνομα δοσμένο υπό τον ουρανόν δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, εκτός από το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Συγχωρέστε με που δεν θυμάμαι που το λέει αυτό. Επίσης υπάρχουν και άλλα εδάφια στις πράξεις των Αποστόλων που δείχνουν ότι οι Απόστολοι βάφτιζαν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Παραθέτω τα παρακάτω, πράξεις κεφάλαιο 8, εδάφιο 24-26-40, όπου ο Φίλιππος βαφτίζει στο όνομα του Ιησού τον Ευνούχο. Πράξεις κεφάλαιο 10, εδάφιο 1-48, ιδίως στο εδάφιο 48, όπου ο Πέτρος βαφτίζει τον Κορνήλιο και όσους ακούγανε το Λόγο του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πράξεις κεφάλαιο 16, 25-34, λέει πίστεψε τον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και οίκου σου. Πράξεις κεφάλαιο 19, 1-7, όπου το εδάφιο 5 λέει καθαρά ότι κάποιοι μαθητές στην Έφεσο βαφτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Το πρόβλημά μου είναι το εξής, θέλω να βαφτιστώ εν ύδατη και δεν ξέρω σε τι νοστό όνομα να βαφτιστώ. Ο Θεός να σας ευλογεί που κάνετε αυτή την εκπομπή και λύνετε τις απορίες μας. Ο Θεός να είναι μαζί σου, αγαπητέ Πάνο. Πριν να αρχίσουμε και βλέπουμε τα εδάφια, θα ήθελα να σου περιγράψω τα δύο χαρακτηριστικά του βαφτίσματος. Υπάρχει καταρχάς το όνομα του βαφτίσματος, δηλαδή το βάφτισμα του Ιωάννου, που είναι βάφτισμα μετανοίας, και το βάφτισμα του Ιησού Χριστού, που είναι βάφτισμα σωτηρίας στην Καινή Διαθήκη. Υπήρχαν βέβαια και πολλοί βαφτισμοί στην Παλαιά Διαθήκη, εμείς όμως θα ασχοληθούμε με την Καινή Διαθήκη. Το βάφτισμα λοιπόν του Ιωάννου ήταν το βάφτισμα που έκανε ο Ιωάννης. Βεβαίως δεν το έκανε στο όνομά του, αλλά το έκανε στο όνομα του Ιεχωβά, του Τζεχώβα. Άρα λοιπόν τα ονόματα των δύο βαφτισμάτων είναι το βάφτισμα του Ιωάννου και το βάφτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν θέλανε να περιγράψουν λοιπόν σε ποιο βάφτισμα βαφτίστηκαν, έλεγαν στο βάφτισμα του Ιωάννου και στο βάφτισμα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Τώρα, το δεύτερο χαρακτηριστικό του βαφτίσματος είναι ο τρόπος που ελάμβανε χώρα το βάφτισμα. Δηλαδή, πώς και στο όνομα τίνος βάφτιζε ο Ιωάννης. Το βάφτισμα του Ιωάννου σε καμία περίπτωση δεν γινότανε από τον Ιωάννη στο όνομά του, αλλά γινότανε στο όνομα του Τζεχώβα. Βάφτισμα μετανοίας. Πάντοτε γινότανε στο όνομα του Κυρίου, στο όνομα του Ιεχωβά. Ιεχωβά σημαίνει Κύριος. Το βάφτισμα του εν το ονόματι του Ιησού, πώς γινότανε? Όπως ακριβώς το περιγράφει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, λέγοντας καθαρά, βαφτίζω, το διαβάζω από μέσα, πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, λέγει ο Ιησούς Χριστός, δίδοντας εντολή, καθώς φεύγει από κοντά τους με την ανάληψή του εντολή στους μαθητάς, δίνει εντολή λέγοντας,
Πορευθέντες λοιπόν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, αυτή είναι η πρώτη σας αποστολή, να κάνετε όλα τα έθνη μαθητές του Ιησού Χριστού, μαθητές μου, δηλαδή να τους αποκαλυφθεί και να τους κηρύξετε το όνομα δια του οποίου πρέπει να σωθούν, διότι δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο μεταξύ Θεού και ανθρώπων δια του οποίου ονόματος πρέπει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Μαθητεύσατε λοιπόν τα έθνη και κάμετε αυτούς χριστιανούς, μιλώντας τους για το όνομα, το υπερπάνω όνομα το οποίο είναι δοσμένο μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Δεύτερον, βαφτίζονται σε αυτούς πώς? Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η εντολή του Χριστού. Έτσι να κάνετε το βάφτισμα. Ποιο βάφτισμα? Το βάφτισμα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Εάν πάμε λοιπόν τώρα στις πράξεις των Αποστόλων, εκεί στην Έφεσο που μας γράφεις, αγαπητέ Πάνο, διαβάζω λοιπόν στο κεφάλαιο Ιώτα Θήτα από το βιβλίο Πράξεις. Διαβάζω. Ενώ δε ο Απολλός ή το εν Κορίνθο, ο Παύλος αφού επέρασε τα ανατορικά μέρη ήλθεν εις Έφεσον και βρώντι ένας μαθητάς είπε προς αυτούς, λάβετε Πνεύμα Άγιο, λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστεύσατε. Ιδέ είπον, αλλά ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο οικούσαμε. Και γιατί λέει ουδέ αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο οικούσαμε? Τους είχε μιλήσει κανείς περί Πνεύματος Αγίου. Και η εύλογος απορία του Αποστόλου Παύλου ήταν και είπε προς αυτούς, εις τι λοιπόν ευαυτίστητε? Δεν ευαυτίστητε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Πώς λοιπόν λέτε ότι ουδέ ακούσαμε περί Πνεύματος Αγίου? Εδώ φαίνεται καθαρά, αγαπητέ Πάνο, ότι το βάφτισμα στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, το βάφτισμα εν το όνομα του Ιησού Χριστού γινόταν στη λειτουργία, στην πράξη, εν το όνομα του Πατρός και του Υιού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως διέταξε ο Χριστός. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος αναρωτιέται και τους ρωτάει λέγοντας, πώς λέτε ότι δεν έχετε ακούσει για το Πνεύμα το Άγιο, εις τι ευαυτίστητε? Δεν ευαυτίστητε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Και είπαν, οι δε είπαν, όχι, βαφτιστήκαμε εις το βάφτισμα του Ιωάννου. Και πώς τους βάφτιζε ο Ιωάννης ή τους βαφτιζόντουσαν στο βάφτισμα του Ιωάννου? Εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, εν το ονόματι του Ιεχουβά. Και είπε ο Απόστολος Παύλος, ο Ιωάννης μεν ευάφτιζε βάφτισμα μετανοίας, λέγον προς το λαόν να πιστεύσω συν εις τον ερχόμενον με ταυτόν του τέστην εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε εκείνοι ευαυτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Ευαυτίστησαν δηλαδή το βάφτισμα της σωτηρίας. Το βάφτισμα εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, που είναι το όνομα. Και πώς βαφτίστηκαν? Στην πράξη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ώστε ακούσανε και περί Πνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αμφιβολία, αγαπητέ Πάνο, ότι πρέπει να βαφτιστείς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή να βαφτιστείς το βάφτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι το βάφτισμα της σωτηρίας. Τώρα, θα μπορούσα να διαβάσω όλα τα εδάφια τα οποία λες, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται, γιατί όλα όσα μου περιγράφεις σαν βάφτισμα Ιησού, ας δούμε όμως μερικά για να μην τα αφήσουμε ασχολίαστα. Λοιπόν, λες στις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 26 και 40. Πάμε λοιπόν στις πράξεις των Αποστόλων, εδάφιο 8 και κεφάλαιο 8 και εδάφιο 26 ως 40, διαβάζω. Θα διαβάσω από το 36 εδάφιο. Και καθώς οικολούθουν την οδόν, ήλθον εις τη Ίδωρ και λέγει ο ευνούχος, ιδού Ίδωρ, τι με εμποδίζει να βαφτιστώ? Και ο Φίλιππος είπε, αν πιστεύεις εξ όλης της καρδίας σου, δύνασε. Και αποκριθείς είπε, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσέταξε να σταθεί η άμαξα και κατέβησαν αμφότεροι στο Ίδωρ και ο Φίλιππος και ο ευνούχος και εβάφτισεν αυτόν. Ότε δε
ανέβησαν επί του ύδατος, πνεύμα Κυρίου, ήρπα στον Φίλιππον και δεν είδεν πλέον κλπ. Κλπ. Εβάφτισε αυτόν, το βάφτισμα είναι το ονόματι του Ιησού Χριστού, πώς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ας δούμε όμως και άλλο ένα εδάφιο, κεφάλαιο 10, γιώτα κεφάλαιο και εδάφιο 1-48. Θα διαβάσω όμως κατευθείαν το 47 εδάφιο. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος, μήπως δύνατε της να εμποδίσει το είδωρο ώστε να βαφτιστώ συνούτη ή την εσέλαβον το πνεύμα του Άγιον καθώς και εμείς. Και προσέταξε αυτούς να βαφτιστώσουν εις το όνομα του Κυρίου. Προσέταξε αυτούς να βαφτιστούν το βάφτισμα της σωτηρίας. Όχι ότι τους εβάφτισε στο όνομα του Ιησού Χριστού, προσέταξε να βαφτιστούν το βάφτισμα της σωτηρίας. Πώς? Σύμφωνα με την εντολή του Χριστού, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Πάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για την ερώτησή σου. Μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το βάφτισμα, το οποίο είναι πραγματικά ένα μέγα μυστήριο, καθώς περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κολοσσαείς, ότι διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και από το 9 εδάφιο, διότι εν αυτό το Χριστό κατοικεί πάντο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό, ο οποίος είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας, εις το οποίον και περιετμήθητε με περιτομή να χειροποιείτον, απεκδιθέντες στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαφτίσματι, δια του οποίου και συνανέστητε δια της πίστεως ενεργίας του Θεού. Το βάφτισμα λοιπόν είναι ένα μέγα μυστήριο, δια του οποίου όταν ο πιστός, ο άνθρωπος δεχθεί τον Χριστό, πιστέψει τον Χριστό και πεθάνει για τον κόσμο, πεθάνει για τον νόμο, πεθάνει για τις αμαρτίες του, γιατί συγχωρούνται οι αμαρτίες του με τη μετάνοιά του και την επιστροφή του, τότε είναι ανάγκη κατά το Λόγο του Θεού να βαφτιστεί το βάφτισμα της σωτηρίας στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ώστε να απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός, να συμμετάσχει δηλαδή στην περιτομή του Χριστού, έτσι τη λέει η Γραφή, στην περιτομή την αχειροποίητον, στην περιτομή του Χριστού, πως συνταφέντες δια του βαφτίσματος, καθώς γίνεται σύμμορφος και της ταφής του Χριστού, καθώς έγινε σύμμορφος του θανάτου του Χριστού, ώστε να γίνει και σύμμορφος της Αναστάσεως του Χριστού, βγαίνοντας από το νερό μετά το βάφτισμα. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν για σένα και καθώς ο χρόνος μας πέρασε και η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος, σας εύχομαι αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν.